Ονομάζομαι Κρήτονα Ονεισφόρουμ και είμαι διευθυντή πολίσεων στην Άλτια. Μέσα από το podcast μα, θα γνωρίσουμε κάποιου από του πρωταγωνιστέ των τομέα των ακινήτων στην Κύπρο, θα εξερευνήσουμε τον τομέα, τι ιδέε του, τι γνώσει του και πολύ σημαντικά κάποιε ευκαιρίε τι οποίε έχει να προσφέρει η Κυπριακή αγορά αγκινήτου είτε είστε εμπειρο επενδυτή ακινήτων ή προσπαθείτε να κάνετε την πρώτη σα αγορά ή απλά ενδιαφέρεστε για την πορεία ανακινήτων στην Κύπρο, το The Cyprus Property Podcast υπόσχεται να σα προσφέρει ενδιαφέρον θέματα όπου θα τα αναλύσουμε μαζί με του ειδικού. Σήμερα μαζί μα έχουμε τον Γιώργο Χρυσογό, CEO τη εταιρεία Σάιφιλτ. Η εταιρεία Σάιφιλτ είναι μία από τι μεγαλύτερε κατασκευαστικέ εταιρείε ακίνητων στην Κύπρο, ενώ έχουν αναλάβει κάποια από τα πιο σημαντικά δημόσια έργα σε όλο το νησί. Ολοκληρώσατε το event σα πρόσφατα στο κέντρο τη Λευκοσία. Ήταν μια μεγάλη εκδήλωση, κάτι το οποίο δεν βλέπουμε να γίνεται συχνά στον τομέα των ακίνητων. Έχετε αρκετό έργα στο κέντρο τη Λευκοσία. Πώ προκύψε η ιδέα για το event, τι ακριβώ έκαμετε για εκείνου που δεν ήρθαν να δουν. Yeah, Καταρχά, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση στο, στο podcast. Ε, Όντω, το event που κάναμε προχθέ στη Λευκοσία ήρθε ω αποτέλεσμα των μεγάλων επενδύσεων που κάναμε το τελευταίο διάστημα στη Λευκοσία. Συγκεκριμένα που το 2016 το που αγοράσαμε το κόπεδο που ήρθε σήμερα το 360. Ε, το τελευταίο διάστημα, και να κάνουμε και την ιστορική αναδρομή, είδαμε έτσι έναν τόσο ενδιαφέρον για το κέντρο, ε, και για την εμπορικότητα του, και για του οικιστικού λόγου. Δηλαδή, το ένα χέρι είναι η Βιτάλλο. Το κέντρο σήμερα είναι ελκυστικό λόγω τη εμπορικότητα του, αλλά και από την άλλη, η εμπορικότητα για να επιβιώσει χρειάζεται ιδιοκατοικίε. Λόγω του δηλαδή. προβλήματο με το τράφικ που έχει με την κίνηση. Ε, σίγουρα. Αλλά δεν πάβει να είναι το πιο αεροκατοικημένο κέντρο πρωτεύουσα τη Ευρώπη, τη Άρα σίγουρα σηκώνει πολύ επένδυση. Σηκώνει πολύ η κατοίκηση για να το φέρουμε σε αυτήν την κριτική, critical mass, yes. την μάζα πληθυσμού, το οποίο να το κάνουν βιώσιμο και από ε, υπηρεσιών, υποδομών και τα σχετικά. το κέντρο τη Λευκοσία δυστυχώ που τον καιρό ότι εξήγησε η οικονομική κρίση παραμελήθηκε. Δηλαδή αφέθηκε. Όταν εκκλείσαν οι πρώτε επιχειρήσει, τα πρώτα καταστήματα με την κρίση, δεν έγιναν επενδύσει, έγιναν προσπάθειε. Ε, τα έργα αργήσαν. Τότε το ότι η πλατεία ευθυρία για πάνω από 10 χρόνια τελειώσει ήταν θέμα. Το ότι το παλιό κέντρο αναφέρθηκε και έγινε και το μεταναστό για κάποια χρόνια ε, θέμα. Όμω η προσπάθεια που ξεκίνησε από την πολιτεία, και από το Δήμο, αλλά και από την κυβέρνηση την ίδια για την ανάπλαση του κέντρου, ε, σπουδαία. Ε, με, την τη λογική τη Έγιναν οι αναπλάσει τη Μακαρίου, τη Σαβαγόρου, στα Σικράτσου το παλιό γασιμπή που γίνεται πάρκο και ολοκληρώνεται σε 1,5 μήνα. Το Εθνικό Μουσείο, 120 εκατομμύρια project, το οποίο είναι να έχει 1 εκατομμύριο επισκέπτε το χρόνο. Που να δώσει ζωή στο κέντρο. Όλε οι αναπλάσει, τα πεζοδρόμηση όλων των δρόμων μέσα στην παλιά πόλη και οι ανακαινήσει των προσώψεων όλων των σπιτιών στην παλιά την πόλη. Όλα τα κίνητρα που διά το Υπουργείο Εσωτερικών για επενδύσει και για ανακαινήσει στην παλιά την πόλη. Η μετακίνηση τη σχολή τη αρχιτεκτονική, τα κίνητρα που δίνονται για φοιτητικέ αιστείε. Το τόξο περιμετρικό, το τόξο τη στάφρου, το οποίο γίνεται ολόκληρη ανάπλαση. Όλοι οι δρόμοι γύρω από τη Μακαρίου, αν πρόσεξε, ξανά κομμινή, τα κτλ. Όλε γίνονται ανάπλαση. Άρα πήγαν πάρα πολλά λεφτά, περίπου 200 εκατομμύρια μέχρι σήμερα έργα δημοσίου nice. στο ευρύτερο κέντρο Λευκοσία. Άρα γίνεται μια προσπάθεια από την πολιτεία για να βάθει στο κέντρο, το οποίο εμεί, σαν παραδοσιακοί developers και λευκοσιάτε, δεν μπορούσαμε να μείνουμε απ' έξω όσον αφορά το επενδυτικό κομμάτι. Άρα, είδαμε το κέντρο να αναγεννιέται και είπαμε, και αρπάξαμε την ευκαιρία να, το, να συνδυάσουμε την αναγέννηση του κέντρου με το ενδιαφέρον για το κατοίκη. Ε, όταν το 2015 εξήγησαμε το 360, ήταν μια περίοδο μετά την κρίση που η αγορά χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Η αγορά ήθελε. κάτι άλλο, αφού τζον που κάναμε τόσα χρόνια απέτυχε. Οι πρώτε ξένε εταιρείε αρκέσαν να έρχονται στην Κύπρο για να μην πιο εξωστρεφεί στα χώρα. Καταλάβαν ότι το headquarter πάει καλά. Τότε είχαμε το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, που οποίο έφερε πολλέ επενδύσει και, και εταιρείε, αλλά και director στην Κύπρο. Τούτοι όλοι χρειάζονται να σερβι στα χρειάζονται κινητικότητα, να περπατούν, να μπαίνουν στα στρατορία. Καινούργιε μονάδε. που δεν υπήρχαν. Άρα, η Τσαμέγεν ήθηκε η ιδέα του 360. Μετά στο 360 πήγαμε στο μέγιστο δυνατόν σημείο όσον αφορά προδιαγραφέ, υπηρεσίε, ποιότητε. Ορόφου. Επειδή hey, με το παίρνουμε all the way, στο μάξιμο. Και απευθυνόμαστε σε μια πιο elite αγορά. Όμω, συνεχίσαμε να παίρνουμε πολύ ενδιαφέρον όχι μόνο ανθρώπου που ήταν στο στο super luxury, αλλά και πιο συμβατικά. Σε θέματα location, σε θέμα ναι, περιοχής. Μράβο, γιατί θέλα να, να είναι στο κέντρο. Αλλά δεν ήθελα να δω εγώ 10.000 το μέτρο. Σίγουρα, οι... εντάξει, στην Τζέιντζελε μεσάντο. Μιλούσα για 6.000-7.000 το μέτρο, ναι. Αλλά πάλι, ναι, ήταν επειδή λόγω των υπηρεσιών και των facilities αλλά και των uh, προδιαγραφών ήταν πιο ψηλό το κόστο. Ε, ε, το πρόβλημα που δημιουργείται στο ΠΕΣ, το εμπορικό κέντρο ειδική ζώνη, με, με τα κινητά του συντελεστέ που ανήκαν πάνω, πάνω, είναι ότι εσύ σωματίζεται μέσα στι αξίε των ακινήτων. Άρα, κάποιο που να αγοράσει αναπτύξει στο κέντρο σήμερα, αναγκαστικά για να βιώσει η επένδυσή του, πρέπει να πάει στο μέλλον. κέντρο. Πρέπει να κάνει πολλέ μονάδε. Δηλαδή, κάποιο που να το πιο μικρό νοικόπεδο στην περιοχή του εμπορικού κέντρου σήμερα, το οποίο είναι 700-800 μέτρα, είναι πάνω από 1000 ευρώ. 2,2 ευρώ. Έτσι, μπορεί να κάνει συμπατική πολυκατοικία. Πώ είναι να αυξήσει. Άρα, γι' αυτό είναι να κάνουμε μεγάλε αναπτύξει στο κέντρο λόγω των κινήτρων και του συντελεστή δόμηση του πλούτου που στις. δόθηκε. Εμεί δοκιμάσαμε και την αγορά την πιο συμβατική, ακριβώ έξω που το πε. Έχει αν εσκομμενή και γέρα. Και μέσα σε έξι μήνε επουληθήκαμε όλα τα διαμερίσματα. Συμβατικά, κανονικά διαμερίσματα. Κάναμε και κάποιε εμπορικέ αναπτύξει για να έχουμε το work live play. Μάστι. Έτσι. Και πήγαμε πάρα πολλά. Κράτησε πυροκύπρα το χτίρον τη Eurobank και το τίπλα του Υπουργείου Εργασία. Ε, αλλά πάλι είχαμε το ενδιαφέρον για αγκιστικά κίνητα τη τάξη μεταξύ του 360 και του συμβατικού. έγιναν ε, κι άλλε όπω τη θέμη στο Κλειδέρβι, που την Nice Day και κάποιε άλλε. Δηλαδή, ακολουθήσαν κι άλλε μεταπομασίε, ή του Teddy Σάγκη, το χτίριο, ε, το Labs Tower. Γι' αυτό εμεί είπαμε να κάνουμε ένα, έτσι, ένα, πιο mid market αναπτύξη. Και κάναμε τα δύο χτίρια στη στάση κράτου, 80 διαμερισμα Έτσι. 40, -40. Είναι 46 και 34 και δύο καταστήματα κάτω. Και που οι ορόφοι του είναι. ,анняmare. Είναι 26 ορόφου στο στάση κράτου, στο πρώτο και 20 το δεύτερο, on downtown residence. Στον ίδιο δρόμο, είναι το ίδια φιλοσοφία Και Είναι καταστήματα κάτω, διαμερίσματα μόνο πάνω. Μάλιστα, ακριβώ. Είναι η ίδια φιλοσοφία, το οποίο χτυπά περισσότερο στο mid-market μεταξύ του 360 και του συμβατικού. Το οποίο τι σημαίνει στην ουσία, ευάλει πάρα πολλέ κοινόχρηστε υπηρεσίε, αφαιρά την πισίνα βασικά αλλά διατηρήστε ένα γυμναστήριο και το λάγος και το, την υπηρεσία κάτω του κονσιέρτ Τι διάστησε υπηρεσία στα διαμερίσματα. Και όσον αφορά την αρχιτεκτονική, πάει σε μια πιο συμβατική αρχιτεκτονική για να μειώσει το κόστο παρά τι 360 α yeah. πούμε. Είναι ούλο γυρω γύρω-γύρω. Το οποίο είναι πανάκριβο σαν αρχιτεκτονική κατασκευή. Εδώ πάει με γραφιά, πάει πιο λιγο με άλλο αλλά είναι ούλο για το χτίριο. Αν το δει, είναι όμορφη αρχιτεκτονική του, αλλά έχει και τείχου. Το εννοώ. Τα μεγάλα νήματα, ψηλοτάβανα μεν. Τη ενεργειακή αποδόση εννοείται εκ των αλλά ξέρει, δεν πάει στην ίδια εξτρεμία. να πάει στα μηχανικέ του εγκαταστάσει αντί να πάει σε λόγο στα super brands τύπου Daikin, ξέρω να πάει σε LG. Του εννοώ ότι κάνει ένα, διάμεσο το οποίο πάλι νιώθει δάξαρ, αλλά είναι κάνει υπερβολέ. Σωστό. Και δεν είναι δυνατόν να τα φτιάχνει. Αλλά από την άλλη, επειδή το ενδιαφέρον και για ποιου προσιτέ και κατοικίε στο κέντρο υπήρχε, ε, <εκάβαια> και το τρίτο δοκτήριο για μέσα στην Βασιλέος Παύλου στο ΓΑΣΥΠΗ ακριβώ απέναντι από το ΓΑΣΥΠΗ. 113 διαμερίσματα, τα οποία είναι πιο μικρά σε μέγεθο. σε σύγκριση με τα άλλα που είναι 130-120 τετραγωνικά. Έτσι ώστε να μπορούμε να προτείνουμε σε, σε, ακόμα πιο πολύ πληθυσμό, έτσι σαν πιο φτήνα. Και έτσι πάλι το ίδιο έκαναμε με τι προδιαγραφέ, ένα τικ πιο κάτω στι προδιαγραφέ, έτσι ώστε να παρόλο που υπάρχει μια μια περαιτέρω μείωση. Τώρα να μου δει μείωση. Ας... Τι σημαίνει μείωση στι τιμέ. Δηλαδή, εντό που πει στην αρχή, ε, αν αν στέλνουν super luxury πουλά 6-7 το μέτρο, σε τούτα πράγματα μιλούμε για 4-5 το μέτρο. Ξέ, κάποι, το άλλο μπορεί να το αγάσει από 3.500 ευρώ το μέτρο. Δεν μπορεί να πάει πιο κάτω επειδή είναι πύργο. Πύργο έχει κάποια έξοδο που είναι πιο κάτω. Πάτε για ναι, πρώτα δύο έχει τρία απόγεια, στο άλλο έχει πιο απόγεια.

στι 5 5000 ευρώ το μέτρο. Στα συγκράτω, το πρώτο ήταν το 26 όροφο. Ναι. Οι πωλήση τη Τσόμε, πάει. Στο πρώτο είναι από μήνα 17 διαμερίσματα, που ήταν 46. Και οι τιμέ που πήγαν Και ξεκινούν από 4.000 και μέχρι τέλεια πάνω στι 6. Άρα είναι αξί 4.000 και 6.000 ευρώ το μέτρο. Δηλαδή, έναν τριάρι διαμέρισμα των 120 τετραγωνικών που είναι. γύρω στι 500.000 oh. Ε, που έμειναν μέχρι και ε, 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 650 κάπου oh, Εθνικότητες που αγοράζουν τα διαμερίσματα, πόσο είναι το δισεκατομμύριο Κύπρου. Στο 360 είχαμε πιο λίγους Κύπριους, παρόλο που είχαμε κάποιους, είχαμε έναν 20-25 δισεκατομμύριο Κύπρου. Στην σταση πρώτο είναι ε, ε, 50-50, αλλά ακόμα και οι ξένοι που αγοράζουν είναι ξένοι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. Μάλιστα, ναι, ναι. Ε, πλέον τελείωσαν και τα διαβατήρια και όλα τα σχετικά. Ε, ναι, ναι, ε, και σίγουρα ποιος αγοράζει μόνο για τη βίζα, αν υπάρχουν άλλε πιο φθηνέ επιλογέ. Δηλαδή, άρα, είναι κόσμο εξένειο πικ, όντω κάμνου είναι παν. Ε, relocate, ενώ έρχονται στην Κύπρο για ιδιοκατοίκηση. Όσον αφορά το δεύτερο, στη στάση κράτου, με έκπληξη ακόμα και σε εμά, που τα 34 εμμερίσματα μέχρι και τώρα είμαστε στην αρχή, ακόμα πολιτικά τα 9 και οι 9 Κυπραίοι. 9, 9. 9. 9 στου 9, 100% μέχρι σήμερα oh, yeah, yeah. είναι Κυπραίοι, το οποίο μα ευθαρρύνει πάρα πολλά. Γιατί μα ευθαρρύνει, επειδή έχει συνέχεια. Σίγουρα. Είναι απλά μια αρπαχτή, ούτε ένα speculation. Είναι άμα, άμα βλέπει την τόπια να αγορά να αγκαλιάζει την ανάπτυξη, διά σου θάρρο ότι ένα συνεχίζει. Σίγουρα. Ναι. Όσον αφορά το Βασίλειο Παύλου, είναι ακόμα πιο αρχικά στάδια, αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει οκτώ πωλήσει. Ο ένα είναι ξένο μέχρι τώρα. Οι άλλοι, γιατί και το αγοράσαν, για να πάει του λέτ. Είναι πιο μικρά διαμερίσματα, μονάρκα, πιο εύκολα νοικιάζονται. Και είδαμε το ενδιαφέρον πολλά για νοικιάσει corporates, ε, corporate, ε, ε, που έρχονται από εταιρείε του εξωτερικού. <σκολλογές> Αντί να πα που... σε ξενοδοχείο, να νοικιάζουν. Ναι, αλλά κάνουν σε πιο μακρύ περίοδο. Yeah. Δηλαδή, ε, είδα, είδαμε το πολλά να ζητούσε να φέρνει μια εταιρεία, ξέρω εγώ, 10 εξήγητε στο εξωτερικό για κάποιου μήνε κλπ. Η Frontex, άλλε υπηρεσίε του κράτου οι οποίοι ψάχνουν είδου αγκύρια να μην ρίσκουν μέσα. Είμαστε ενδιαφέρον ότι ε, μιλούμε για 200 διαμερίσματα ουσιαστικά. Καινούργια. Ε, άμα προσθέσει να... και τα 120-360 και τα uh, 30 αν είναι κομμινή μιλούμε για ένα σύνολο uh, 350 διαμερισμάτων Μάστε. στο κέντρο Ευκοσίας μέσα σε 6 χρόνια. 350 και Άρα, την ίδια <laughs> ώρα μπορούσατε να κάνετε γραφεία, αλλά επιλέξετε να yeah. πάτε yeah. με το οικιστικό <συμή> και για τούντους τους λόγους να φέρεις το, τον κόσμο πιο κοντά στο κέντρο. Α ε, να σου πω και τα γραφεία. Mm. Ε, τα γραφεία αυτή τη στιγμή δεν έχουν ενδιαφέρον. <υσ sturdy> έχουν εταιρείε, αλλά υπάρχει και μια τεράστια προσπάθεια από το κράτο που στη έχει πάρα πολλού mm -hmm. χώρου. Όλε οι υπηρεσίε του κράτου mm -hmm. θέλουν να πα σε πιο μοντέρνα χτίρια <sharp bu> και δεν υπάρχουν διαβίωση ναι. ναι, των, των, δημοσιοπαλίων, αλλά και ενεργειακά. Δηλαδή τα χτίρα τα παραπάνω του κράτου, αν δει, είναι 50 χρονών, 60 <Κι> χρόνων, 60 <Κι> χρόνων. Άρα το, το, το κράτο μετακομίζει αυτή τη στιγμή, υπάρχει και ένα ενδιαφέρον. Και λέω όμω πολλέ φορέ σε περιοχέ οι οποίε είναι πιο εύκολο να μπαίνει να φτιάξει από την πόλη. Δηλαδή βλέπουμε στην περιοχή τη Ασούπολη, <Κι> λεωφόρο Λέμεσου, η Αθαλάσσα. Πολύ ενδιαφέρον για γραφεία, δηλαδή. ε, έτσι ώστε να αναξέσει πολύ. Yeah. έγινε το πράγμα. Στη Λευκοσία, αν πάλευε λίγο το ενδιαφέρον, αλλά στη Λευκοσία, στο κέντρο, πάση στιγμή αυτοί που θέλουν να έχουν τελειώσει το, το prestige, δηλαδή το ότι είμαι στο κέντρο για, για την εταιρεία αυτή, που τράβηζες. Θέλω να είμαι στο κέντρο. Ή κάποια μεγάλη γραφεία θέλω να είμαι στο κέντρο. Πώς είναι. Ε, άλλο να ζεις στο κέντρο και να γνωρίζεις ότι είμαι στο κέντρο μπάρα εξω. Ε, στην Λευκοσία ε, έχουμε κάποιες εταιρείε που έρχονται από το εξωτερικό, που ψάχνουν γραφεία, ε, κυρίως λόγω κορεσμούς για τον παράλιο. Ε. Κορεσμού των παράλληλο. Ναι, ε, δηλαδή φαινόμενα που βλέπουν όλοι ξέρουμε στη Λεμεζόν και όχι μόνο. Άρα κάνουν πολλέ εταιρείε επειδή ψάχνουν και σχολεία για τα κοπελούθηκια του. Ναι. Ε, ψάχνουν υποδομία, ψάχνουν συν, ε, να έχουν μια αλφα υπηρεσία στα νοσοκομεία. Ναι. Στην έχουν πάρα πολλά νοσοκομεία. Άρα βλέπουν τα λίγο εταιρείε και πολλέ φορέ και αλλού μετούν τα κινήτρα και που να πάσει. Άρα είναι μια υγιή κατάσταση βέβαια δεν έχουμε εξαρσίες στο ζήτηση γραφειών. Είναι μια καλή ζήτηση. Σορροπημένη ζήτηση ναι, με την προσφορά. Και υπάρχει και σορροπημένη mm -hmm. Επειδή προφανώ στα γραφεία οι περισσότεροι ενοικιάζουν, δεν αγοράζουν, είναι πιο δύσκολο για κάποιον επενδυτή να χτίζει γραφεία. Ενώ στα οικιστικά, επειδή πουλά τα, πιάνει τα λεφτά, και είναι και αυτό αυτοεργοδο... ε, χρηματοδοτούμενο φορέ. Σωστό. Δηλαδή, σωστό. που χτίζει τι πράξει και εύκολο κάποιο να αναπτύξει. εγγυστικά. χαμηλό ρίσκο. Ναι, πιο χαμηλό ρίσκο να αναπτύξει εγγυστικά παρά εμπορικών το οποίο πρέπει να βάλει τον κεφάλαιο στην αρχή και μετά να εισπατεί τα ενίκια σε βάθο χρόνου. Άρα γι' αυτό βλέπουμε και παραπάνω επενδύσει και στα εγγυστικά παραπάνω παρά στα γραφεία. Ενώ υπάρχουν οι ανάγκε τώρα από το κράτο να φύγουν από τα παγιά του στα χτίρια, να πα σε καινούργια, τα καινούργια ακόμα δεν υπάρχουν. Ένα, να, να, δούμε πώ θα Εντάξει, δεν είναι, είναι μια διαδικασία έτσι, πιο αργή. Βέβαια το κράτο έχει αρκετή γραφειοκρατία στο να μετακομίσει. Δηλαδή, παραδείγματο, εμεί που κάποια χτίρια που κάμα yeah. ε, παίρνουν του χρόνου. Άρα, πολλέ φορέ οι ιδιοκτήτε γραφείων περιμένουν, περιμένουν. Ε, σε κάποια φάση, τελικά να στο κράτο, πα στι ιδιώτε. Oh, και το άλλο που γίνεται ε, με το κράτο, το οποίο είναι το πολλέ φορέ να αλλάξει, ε, δυστυχώ δεν πληρώνει ΦΠΑ στο ενίκιο. Άρα, όλο το ΦΠΑ τη κατασκευή του 9%. Το Γίνεται κόστο στον yeah. κατασκευαστή, στον, στον developer, ενώ αν το νοικιάζει σε ιδιωτικό ή με πίπλιον στο ενίκαιο, φιππιαστό, νοικιάζει το πίσω. Yeah, yeah, yeah. Άρα yeah. δυσκολεύει και λίγο το πράγμα. Ελπίζω σύντομα να αλλάξει το δρόμο. Γενικότερα, το παζάρι πώ το βλέπετε, είσαστε να ανοιχτεί σε όλε τι επαρχίε, σωστά, ακόμα και πάθο. Εκτό που πάω. Εκτός που <laughs> πάω <άνεστε. laughs> Είσαστε ανοιχτοί σε πολλά μέτωπα, βλέπετε τα πράγματα με τη δική σα οψίμ, πώ βλέπει το βαζάρι να εξελίσσεται. Έξε, πάλι προ έκπληξη, όλων μα, το πρώτο μισό του 24, καλύτερο από το πρώτο μισό του 23, και όλοι μα έλεγαμε στη βιομηχανία το 23 ο χρόνο του μέλητο. Ναι, ναι, ναι. Κανένα μα δεν είναι να πέτωσον καλά.

είναι σε, σε αντίθεση τα... με τι υπόλοιπε χώρε, οι ναι, οποίε έχουν ναι, τεράστια. Όλοι οι γεωπολιτικοί παράγοντε, όλοι οι μακροοικονομικοί παράγοντε είναι εναντίον του να πίνει καλά το ρεαλιστή τη Κύπρου. Τα παρ' όλα αυτά πάει πολύ τα πολλά επιτόκια. Καλά. Μπράβο, είναι τα επιτόκια. Είναι οι, οι φόροι που θέλουν να αυξήσουν. Είναι η αυστηρότητα των τραπεζών, Είναι τα sanctions, Είναι η, πολιτική, είναι η πολέμη η ε, αυτά, Είναι ξοδεύει οι τράπεζε. Όπω όλε οι βιομηχανίε, και το real estate δεν προσφράγει ζήτηση. Έτσι. Άρα, αν το σπάσει στα δύο, και δει, καταλαβαίνει ποιοι παράγοντε επηρεάζουν όλα <coughs> αυτά. Στη ζήτηση έχουμε δύο κινητήριε δυνάμει. Του ξένου και του Κύπρε. Οι Κύπροι, ω που οι τράπεζε είναι διαθετημένε να δίνουν δάνεια με mortgages, και μάλιστα τώρα με πολύ ελκυστικά επιτόκια παρόλο που ανεβήκαν, έχουν σταθερά επιτόκια 3,5-3,75 για πέντε χρόνια. Άρα, σε σύγκριση με την Ευρώπη που είναι 6% ε, και φτάνει. Ναι, ίσω γι' αυτό που είναι η μετρήση. ναι, ο Κύπριο μπορεί να δανειστεί μέχρι και 80% από κάποιε τράπεζε με χαμηλά σταθερά επιτόκια. Άρα, όσο οι τράπεζε έχουν την όρεξη να δανείσουν, τότε ο Κύπριο θα συνεχίσει να αγοράζει. Και οι κατοικίε, αλλά και οι διαμερίσματα. Που την άλλη, έχουν του ξένου οι οποίοι. Ήδη λόγοι που του ήταν ελκυστικοί Κύπρο πριν κάποια χρόνια και έρχονταν. Ισχύουν και σήμερα. Και το φορολογικό σύστημα μα είναι ευνοϊκό και οι ρυθμιστικές ε, ε, πλαίσια για τα funds, για τα ταμεία, για τις forex, για τις IT, <στονικό> είναι σταθερά και ευνοϊκά. Άρα όλες οι παιδιά έρχονται για να βρουν το ευνοϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον που τους βοηθά να δουλεύουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. <στονικό> ε, άρα συνεχίζουν να έρχονται, δεν το σταματήσαν. Απλά ξέρεις και εσύ πολλά καλά ότι το παζάρι πάει και με το expectation. Δηλαδή τι, περιμένουν, αν περιμένουν όλοι ότι να πέσουν οι τιμές του χρόνου, δεν θα πάνε να αγοράσουν και να όντως να πέσουν. Αλλά φαίνεται ότι είμαστε όλοι ε, έτσι λίγο pessimistic, αλλά την ίδια ώρα πάει το παζάρι. Υπάρχουν στην Κύπρο αυτή τη στιγμή υπάρχει αύξηση πληθυσμού. Πραγματική αύξηση Άρα όντω υπάρχουν αυξημένε ανάγκε. Ναι, ναι, άλλο ναι. είναι ο, ο μάχη ανάγκη, άμα κάνει κοπελούθια, πρέπει να πάει σε σπίτι. Πρέπει να τώρα. πάει. Που την άλλη, στην προσφορά, βλέπουμε ότι η κατασκευαστική μηχανή έφτασε στο πίκτη. Δηλαδή, ναι, παράγουμε όσα σπίτια μπορεί να παράξει η Κύπρο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να παράξει ένα παραπάνω. Έτσι, λήψη εργατική γνωστή, λήψη εργατικού δυναμικού, οι άδειε ε, ακόμα να κάνουμε catch-up. Το να εκδίδουμε άδειε στην ώρα μα παρόλο την τοπική μεταρρύθμιση αυτοδιοίκηση που γίνεται με του ΕΟΑ. Δηλαδή, ακόμα να βρούμε τα πόδια μα στο να κρύβουμε πιο πολλέ άδειε. Άρα και με μειωμένε άδειε, αλλά και με την κάσκια στο να βρίσκεται στο ζενή τη. Και συζήτηση τρέχει. Η συζήτηση ε, να τρέχει, είναι αδύνατο να πέσουν οι τιμέ. Του υπάρχει ακόμα ένα παράγοντα. Η στανεό μετακίνητα κυρίω. Η κατασκευαστική βιομηχανία μέχρι πέσει είχε των υλικών. Mm -hmm. Επειδή πάνω τελικά, γι' αυτό αυξάνε το κόστο. Τώρα έχουμε ε, αυξήσει στα εργατικά. Σημαντικέ αυξήσει. Τώρα οι αυξήσει στα εργατικά. Ναι, επειδή η ΑΤΑ προσαρμόστηκε πριν κάποιου μήνε, αλλά υπήρχαν και νέε συλλογέ συμβάσει που προνοούν αυξήσει. Άρα φέρουν έναν λογοφύλακα. Ε, ναι. Όταν το έναν τρίο του κόστο του είναι ότι μετακινείται το εργατικά, και οποίο είναι πάνω τα εργατικά 10%, μεταφέρεται στο κόστο κατασκευή και στον καταναλωτή στο τέλο. Παρόλο που μπορεί στον να, να έπεσε λίγο το κόστο στο χρόνο. Άρα δεν υπάρχει καμία συνθήκη στην αγορά αυτή τη στιγμή. Τίποτε που να δείχνουν μείωση των τιμών των ακινήτων και η ζήτηση σταθερή για που αναλύσαμε, και η προσφορά εμειωμένη ή α το πούμε σταθερή για που υπάρχει πληθώρα. Μα πνίξαν τα νέα δημητά αυτή τη στιγμή. Χτίζουμε όσα χτίζουμε που ε, Άρα είναι αδύνατο να πέσουν οι τιμέ. Ο κόσμο καταλάβει το και βλέπει. Το. Άρα προχωράει και αγοράζει. Τα δηλαδή, μπορεί αλήθεια. να πέσουν.

τα εφιστάμενα επιτόκια. <Τα> εφιστάμενα. Περιστώρον το expectation. Ναι, ότι ήταν Ούς να ανεβούν. Πρόσμη, και... Ότι το ο κόσμος νιώθει να γίνει το οποίο επηρεάζει τα επιτόκια, ε, το επηρεάζει την, 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 όρεξη του να αγοράσει. Άρα σε παγκύπρια βάση βλέπουμε ότι το real estate πάει καλά. Έτσι, για όλου του παραγόντε που λέμε. Βέβαια, κάθε πόλη έχει την κίνητη τη αγορά. Ναι, τη ιδιαιτερότητά διάφορου παραγόντε που επηρεάζουν, αλλά overall είμαστε. Ε, εμπορικά τα είπε μου ουσιαστικά το πώ τα βλέπει τα πράγματα. Το οικιστικό το κομμάτι συνεχίζει την πορεία του δυναμικά. Λέει μου μια προσφορά ότι βλέπει ότι ε, είναι σε ισοζύγιο σχετικά. Τι γίνει και με τι άδειε οι οποίε είναι μέσα, οι οποίε είναι προ έγκριση και ανέβρετα από ΕΟΑ, Πόσο γρήγορα να βγουν τζινέ οι προσφορέ που έξω και με ποιον τρόπο είναι να γίνει έτσι λίγο ελεγχόμενη η κατάσταση, γιατί λίγο ανησυχητικό να, να ξέρει ότι εναργεί η έγκριση, ενώ σε κάποια φάση μπορεί να εγκριθούν. Ναι, πιο ε, 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 παραγωγό. Είπαμε είναι η ικανότητα τη κάθε κάθε μηχανία να χτίσει, και ο δεύτερο είναι η έκδοση αδειών. Τούτων πάλι πάει με επαρχία. Έχει η κάθε πόλη στη, στην αγορά, έχει τη ιδιαιτερότητά τη. Στην Λεμεσό, για παράδειγμα, είναι η καθυστέρηση είναι απίστευτη. Ακόμα και σπίθια, τα οποία τα σπίθια έπρεπε να φτιανούν άδειε του αυτόματα. Και εν, εντό ο στόχο, μετά και η προτάσει του ΕΤΕΚ, κάνω ένα μισό χρόνο αφού είναι άδειε. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα. Εν τζι είμαστε συνειδησμένοι να φκαλούμε πιο γλυόρα. <laughs> δηλαδή, αν <άμα> με <laughs> εξουπερνεί ένα μισό χρόνο, και τώρα ξεκινήσει η προφορία στου εξή μήνε, πώ είναι η προσφορά μου να πεταχτεί. έξω. Ναι, δεν πρέπει να χτίσουμε κιόλα. Το ΕΤΕΚ <laughs> έκαμε μια πρόταση την οποία υιοθετείται από το Υπουργείο Εσωτερικών με το μητρό μελετητό να μπορεί ο, ο αρχιτέκτονα μέχρι τι όροφε αναπτύξει να εκδίδει από μόνο του την άδεια και να υπάρχουν αντί πολλοδόμοι ελεκτές δόμηση. Δηλαδή, όπω το audit, όπω γίνεται ο έλεγχο στου φόρου, που έχει κάποιου ελεχτέ που έρχονται για ελέγχο στα οικονομικά σου, να γίνει το ίδιο στι άδειε. Δηλαδή, τρόβες. να βγάλει ο αρχιτέκτονα ο, ο αδειούχο την άδεια του θα ελέγχεται. Αν κάνει παραβιάσει, θα τρώει σοβαρό πρόστιμο για να χάνει την άδεια του. Άρα έχουν κίνητρο, να έχουν γίνει τώρα να σωστή. θα έρχονται οι λεχτέ να ανά πάσα στιγμή τη διάρκεια τη κατασκευή να ελέγχουν. Άρα με τον τρόπο το 65% των αδειών που είναι μέσα διόρφε κατοικίε, διόρφα χτίρια κατοικίε. Άρα αν φύγουν το πράγμα που μέσα στα βόθια των πολοδόμων και των ΕΑ, ναι, μεγάλη μεταρρύθμιση. Είναι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί κάποια στιγμή, ξεκίνησε εντορά η νομοθεσία των μετρών μελετητών, που είναι το πρώτο βήμα. Oh. Ε, άρα βλέπουμε ότι το πράγμα όντω αλλάξει. Ε, το πώ να ανταποκριθεί το, το πράγμα σχεδιάζεται στην κάθε πόλη, όπω είπατε πριν. Δηλαδή, α πούμε, αυτή τη στιγμή βλέπουμε την Λέμεσό σε σημεία κορεσμού. Ήταν η πρώτη πόλη που δέχτηκε την αύξηση του πληθυσμού, την απότομη, mm -hmm. και οι υποδομέ τη δεν κατάφερε να ανταπεξερθεί. Δηλαδή, υπάρχει έλλειψη σχολείων, έλλειψη αρκομείων, κίνηση στου δρόμου. Είναι σχεδιαστική η πόλη για να έχει 30.000 αύξηση μέτρηση σε ένα χρόνο. Ε, και γίνονται τα πράγματα. Άρα και, και αυτό είναι το ρεαλιστή στη είναι π.χ. απότομα πάνω. Και τώρα υπάρχει μια σταθερή αγορά στη τηλεμεσόνη, λόγω του ότι ο κόσμο ακριβώ. ακριβώ αν δούλεψε, ακριβώ είναι η ζωή στη τηλεμεσόνη. Ξεκίνησε ο κόσμο να βλέπει και τι άλλε πόλει. Ε, ήταν η πρώτη που πήρε εμπρό για να τραβήσει τι άλλε. Α ρωτήσω κάτι. Αν κατασκευαστή που ασχολεί σε Λάρνα, Λευκοσία, Λεμεσό. Πού ήταν το πιο ψηλό ποσοστό κέρδου που έκαμε, σε ποια επαρχία. Ένα σωστό να πει ψηλό ποσοστό κέρδου, υπεραξίε παραπάνω είναι πιο σωστό να πούμε. Ναι, σε χρήματα. Να σου πω γιατί. Επειδή επένδυσε έναν, τσέκαμε ένα point δύο. Η η, η επειδή πέρασε εδώ τη φάση τη υπεραξία. Ναι. Νομίζω και λόγω. Λογιστικά μιλώντα, πιέμπαμε, αλλά εμπαγίδα. Αυτό λέω θέματα υπεραξία. Τι εννοώ. Σου πω ένα παράδειγμα. Κρατή 100 ευρώ. Του αγοράζει ένα οικόπεδο. Πιάνει άδεια, χτίζει, πουλά, και ευκάλει 30 ευρώ. Και τώρα κρατή 130 ευρώ. 130 ευρώ, εσύ σε κάνουν τώρα να αγοράσει νέο οικόπεδο, να χτίσει πολύ κατοικία. Όχι, καταλάβα το τούτο. Άρα, το τώρα όμω. Πού ήταν το πιο ψηλό. Άρα, το που λέμε κέρδο, το διευκρινίσουμε σημαίνει. Είχα μια φορά πολύ λογίστικα να αφήνω το δικά μου 30 ευρώ, αλλά πριν είσαι ένα οικοπαίδο, τώρα είσαι κανούν να ένα Σωστό. Άρα στην ουσία, από πλευρά περιουσία και αξία, έχασε. Άρα το, τι, το φαινόμενο που λέμε τα τελευταία τρία χρόνια ήταν φαινόμενο υπεραξία, όχι λογιστικού κέρδου. Δηλαδή, εγώ ένα οικοπαίδο το 2021-2022, αν το χτίζε τσιπούλα τότε, σήμερα εσύ δεν αγοράζε. Αν τώρα το έχει τσιπούλα στο εδίπλασε ε, τα λεφτά, κάνει τεράστιο κέρδο, επειδή η αξία του οικοπαίδου του 2021 μέχρι σήμερα δίπλα. Άρα δεν το κέρδο που την εργασία σου, ήρθε υπεραξίες. Σωστά, σωστά, το κέρδο από υπεραξίε. Σωστά, σωστά. Δηλαδή σήμερα τι λέμε,

δεν θα συνεχιστεί το πράγμα. Είναι επειδή κορέστηκε ή διορθώθηκε okay. ή ε ισο, ισορροπήστηκε. Του... Δηλαδή του ακόμα κρίδι. η λέμε σωστό τώρα είναι η σωστή πόλη να επενδύσει. Είναι, μάλιστα είναι αρκιστική πολλά η λεμε τωρα ειναι Μπορεί να είναι παρόμοια με τι υπόλοιπε πόλει. Σίγουρα. Απλά θα είναι εκείνη. πλέον για μα φτάσαμε σε σημείο που ορίμασε μια αγορά. Εν τω που είπε, εξορροπήθηκε η αγορά. Δεν υπάρχουν τέτοιε εξάρσει τώρα. Δηλαδή κάθε πόλη, τσελάρνακα και λέμε λευκοσία

και στη Λάρνακα. Η Λάρνακα πάντα είχε την υπόσχεση τη προφτήγη. πάντα ε, λέει Πάντα, πάντα, πάντα την τη ε, Λέαμε τον Τζον το δηληστήριο, αφή το δηληστήριο να πάει πάνω. Μετά ήταν τα τάγκια, αυτή τα τάγκια. Να αφήνουν τα τάγκια να πάει πάνω. Μετά Μαρίνα. ήταν το λιμάνι, η Μαρίνα. Mm -hmm. Να γίνει η Μαρίνα, το λιμάνι να πάει πάνω. Άρα πάντα ήταν η πόλη τη υπόσχεση, έτσι λέω. Ήταν ότι θα. Ε, το οποίο βοηθήσε την πόλη. Δηλαδή, και το κυρίω με Λιβανέζου και Ισραηλίτες οι οποία έρχονταν και επειδή ήταν πιο φτήνη που τη λέμε σω. Ήταν και κοντά στο αεροδρόμιο, ήταν και παραθαλάσσια. Και mm -hmm. δεν είναι τους έτσι επειδή πιο, Οι, οι, οι Άραβε και οι Λιβανέζοι, αλλά και οι Ισραηλίδε, είναι πιο ευαίσθητοι στι τιμέ, ε, σε σύγκριση με του Ρώσου και του Βορειοευρωπαίου που είχαμε. Σωστή. Άρα, ε, άρεσε και η προοπτική τη Λάνακας ότι να κάνουν λεφτά όταν γίνουν τα έργα που λέμε. Ε, γι' αυτό έπαιρνα στη Λάνακα. Βέβαια, δυστυχώ η υλοποίηση των, των υποσχέσεων στη Λάνακα παίρνει παραπάνω χρόνια από ότι Hey, τα διαστήρια είναι 20 χρόνια και στη Δυσναφία. Ε, τα δεξαμένε καυσίμουν το ίδιο. Δηλαδή, ξεκίνησαν το 2004 για να φύγουν, εφιάσαν πριν δύο χρόνια. Η Μαρίνα, ακόμα ε, εγώ, εγώ, περιμένουμε να δούμε πώ θα είναι να πάρει. Ακριβώ. Άρα, δυστυχώ τη για την Λάρνακα δεν υλοποιούν τόσο όσο έπρεπε σε αριθμό που έπρεπε να έργα. Έχει το πρόβλημα τη σκάλα που είναι μια περιοχή που είναι εντροκόβερε περιουσίε. Αν δείτε από την Λάρνακα, έχει ανάπτυξη πολλά, ανάπτυξη στο και έναν κενό στην Πιαλέ Πασάν, το οποίο χωρίζει την πόλη βασικά. Άρα, πα, ε, εν που δεν την αφήνουν να απογειωθεί στην ουσία, mm. να φτάσει Λέμεσο. Άρα, υπάρχει μια γη κατάσταση, μια σταθερή ανάπτυξη στη Λάρνακα, όχι όσον τη τη πόλη να έχει, δυστυχώ. Έναν ε, εν, εν, να ήταν η Όμω, διάδουν την υπόσχεση τη Και έχουμε τη λευκοσία, η οποία η λευκοσία κινείται κυρίω όντα η πρωτεύουσα, το οικονομικό κέντρο τη Κύπρου, οι τράπεζε, οι ασφαλιστικέ εταιρείε, όλε οι εταιρείε υπηρεσιών, Big Four, όλοι οι δρεύουν λευκοσία. Κοντά, στο κέντρο αλήψεων αποφάσεων και στι υπηρεσίε που τι επηρεάζουν. Άρα, έχει το κράτο με όλε τι κεντρικέ τράπεζε, πρεσβείε, τούτο όλα τα σχετικά. που σίγουρα βοηθά την την ανάπτυξη τη πόλη, την σταθερότητα. Παράλληλα, έχει τα πανεπιστήμια, 40.000 φοιτητέ, έχει μια σταθερότητα σίγουρα. Έχει μια σταθερότητα την εξαρσή με του ξένου. πάλι είναι ελκυστική και για αναπτύξει, αλλά και για του πελάτε που θέλουν να επενδύσουν ο άλλο αυτό στο real estate. κάθε πόλη έχει τα καλά τη. Του προφανώ η πάφο να μην ξέρουν την πάφο, η οποία είναι ιδανική για σένα εξοδίση, όμορφο κλίμα, πιο γλυζιν κλίμα το καλοκαίρι, πιο ζέστη το χειμώνα. Έχει τι παραλίε. Άρα έχει τον κόλβι, ο Ζέι, και πάθο προσφέρει κάτι διαφορετικό. Ναι, 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 Το οποίο είναι, έρχεται και έχει μεγάλα ριζό στην μάθο που αναπτύσσονται, που είναι παγκοσμίου κλάση. Και έρχεται και. Μια που θεωρήσει εσύ ω ευκαιρία, ένα opportunity, α πούμε, που δεν το βλέπει πολλοί κόσμο τώρα. Ε, τι τι που ότι εστιάζεται η προσοχή του παραπάνω σε θέματα σε μπορεί να του φεύγει κάτι. Έχει κάτι που θεωρεί ότι κάπου. Βεβαίω. Service Apartments και Engaged Communities. Ε, για να σου πω. Το πρόβλημα μα βέβαια στην Κύπρο είναι ότι οτιδήποτε δεν μπορεί να πει καλά, είναι όλοι τα μέσα. Και κάνουν κορεσμό. Ε, παράδειγμα είναι οι φοιτητικέ mm -hmm. Όταν οι τα πανεπιστήμια απότομα, κάνουν και οι πρώτοι που θα πάνε να ανοίξουν. 80% ειδιωτικές... είναι από την Ελλάδα. Ναι. Έχουμε 12.000 Έλληνε φοιτητέ, αλλά όχι μόνον. Οι πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα ανοίξουν στην Ελλάδα. Κύπριακά. τα κύπριακά πανεπιστήμια που να <σχεδιά> κάνουν με... relocate. Δηλαδή θα πιάσουν προσωπικό, καθηγητέ, τέλος για να πα στην Ελλάδα. Άρα που μόνοι μα <σχεδιάστημα> να στήλες. κόψουμε ναι, αυτόματα ναι, ναι, ναι. Ένα, ένα, μιας, ένα αγορά. Ένα, ένα σοβαρό ποσοστό αγορά φοιτητών. Δηλαδή δεν είναι. Γι' όλε που χτίστηκαν δεν είναι μιλώντα πάντα για το reality, estate, πώ επηρεάζεται. Άρα, ε, το πράγμα που βλέπω εγώ σήμερα, ο κόσμο έχει ανάγκη υπηρεσία, το lifestyle. Ψάχνει το lifestyle. Δηλαδή, λιγότερο τον νοιάζει να σάζει αυλάε, σε να πιένει να θέλει να μπει στο αυτοκίνητο να πάει σε έναν περίπτωρο, σε ένα αυτό. Και το, το αρέσει να έχει την το υπηρεσία του, του, να, μπορεί να του παρέχεται δηλαδή υπηρεσίε καθαρισμού, ε, υπηρεσίε πλησίματο στο ρούχο. Ή να έχει κάποια ασφάλεια αν κάτω, είτε τούτο πράγμα που γίνεται σε χτίριο, αλλά ακόμα και σε ε, gated community, δηλαδή ένα, μια συνοικία, μια γειτονιά, η οποία πάλι να προσφέρει υπηρεσίε σε σπίτι, όπω γίνεται σε resorts, κάνουν το τούτο, είτε σε στη είτε σε μεσόνια. Ήρθε στη Λάρνα Καντορά με μεγάλε επενδύσει των στον... Ισραηλινών. Ε, άρα αλλάσσουν οι συνήθειε μα. Θέλουμε α... να είμαστε κοντά στα σημεία ψυχαγωγία και αναψυχή μα. Θέλουμε να έχουμε την ευκολία στη ζωή μα. Δηλαδή, Θέλω να δίπλα μου το που ψωνίζω, θέλω να δίπλα μου το που τρώω. Θέλω... Άρα οι, οι αναπτύξεις αναπτύξει οι οποίε προσφέρουν το lifestyle, όχι απαραίτητα ακριβέ, εντό είναι ότι πρέπει να luxury, να προσφέρουν έναν τρόπο ζωή που είναι πιο εύκολο. πιο εύκολο, ε, ναι, πιο κοντά στι συνήθειε του ανθρώπου, Εντρέψει που να δούμε στο μέλλον να πούμε. Τώρα δεν το είδαμε να πετυχαίνει το σερβι, gated Γιατί gated communities στο μυαλό μου έρχεται μεγάλο αριθμό μονάδο. Σίγουρα. Για να ουσιαστικά να κερδίζεις τέλος πάντων που το μεγέθο. την να βρει. Να βγάλει κοτσόνια για 60 σπίτια. Ένα άλλο Είδαμε η ανάπτυξη σπίτια. Μπράβο. Είναι πιο δύσκολο. Ναι. είναι εύκολο να γίνει, αλλά γίνονται. Βλέπουμε το λεγόμενο κυμπούτσκ που κάνουν οι Εβραίοι, mm -hmm. τα γκέρια κομμουνιστή στη mm -hmm. Λάρνακα. Mm -hmm. Που mm -hmm. είναι περισσότερο από Εβραίου developers. Πάστε ενδιαφέρον. Και τα service apartments που τα λέει ότι να τα αγοράσει κάποιο Ισραηλίτη μπορεί να τα χρησιμοποιεί για λίγο διάστημα και το άλλο να το ενοικιάζει, ίσω. Εν ναι, Ναι, ναι apart... άρα εγώ λέω ότι επειδή υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον ενοικίαση τέτοιων mm -hmm. μονάδων. Mm -hmm. Αλλά και υπεραξία, Αύξηση τη αξία του του ενδιαφέροντο. Βλέπω λοιπόν, ότι τα, τα διαμερίσματα για σπίτια τα οποία του παρέχεται lifestyle πάνε να πάνε καλά. Παλαμβάνω να μην μπερδεύουμε το lifestyle με το luxury, έτσι. Mm-hmm. Έτσι είναι απαραίτητα ακριβό. Έτσι είναι πρέπει να μπει μέσα σε να ρουλό μάρμαρα, πιο γρανίδε, ε, σε όλα τα super smart συστήματα που είναι καλά να τα έχουμε τότε. Αλλά η, η, το lifestyle έχει να κάνει με τι υπηρεσίε παραπάνω oh, παρά με το looks το πώ φαίνεται στη δική μα διαμονή. Ενδιαφέρον, Ρίσκο. Υπάρχει κάποιο ρίσκο που εσύ βλέπει που ο κόσμο δεν εστιάζεται. Ε, νομίζω ότι εστιαζόμαστε γεωπολιτικά, τα επιτόκια, οι τράπεζε μα, τα συνηθισμένα, το ότι μα επηρεάζαν τα τελευταία χρόνια. Έχει κάτι που βλέπει που ίσω δεν το σκέφτεται ο κόσμο και υπάρχει σαν ρίσκο. Ο Ανταγωνισμό τη Κύπρου με άλλε χώρε. Ο ανταγωνισμό τη Κύπρου, δηλαδή yeah, ε, Πορτογαλία, ε, yeah. Ισπανία, Ελλάδα. Όχι μόνο. Ε, η Κύπρο πότε πήγαινε καλά. Όταν ε, κόψαν την Αίγυπτο, όταν έγινε η Αραβική Άνοιξη πριν 10 χρόνια, έτσι. Συρία, εκτό του Μπαζάρκου. Η κρίση στον Λίβαρο, οικονομική το 2018. Α, ε, ε, Λιβύη, Ισραήλ, Ουκρανία, Ρωσία. Δηλαδή η, Κύπρο, η Τουρκία κάποια στιγμή δεν πήγαινε πολύ καλά τουρισμού, ζητεί στην Κύπρο. Άρα, σαν οικονομία, βρισκόμαστε γύρω το τι προσφέρουμε σαν Κύπρο παρουσιακά. Ήταν το κλίμα, το θάλασσα, το ήλιο. τα πράγματα προσφέρουν τα πολλέ χώρε. Εμεί πρέπει να διαφοροποιηθούμε από αυτέ τι χώρε. Τι είναι το πράγμα που να βρει στην Ελλάδα, στην Ιταλία, νότια Ιταλία. μάλιστα μπορεί να πιο όμορφο. Μπορεί πιο ωραία. Μπορεί να πιο καλά. Δεν είναι τέτοιο μεγάλο, ευκαιρίε. Πρέπει η Κύπρο να ξεκινήσει να σκέφτεται λίγο να, προσεγγίζει κόσμο για τη σταθερότητα τη και για τι ευκαιρίε που μπορεί να δώσει και στο επιχειρήν αλλά και στο, uh, και, και στο business. Δηλαδή, Σιγκαπούρη, Χονγκόνγκ, Ντουπάι, Λουξεμβούργο, μικρέ χώρε, τόσε που καταφέραν και γίναν. Τι έγινα, γιατί δεν πάει κανένα στη Σιγκαπούρη επειδή έχει ήλιον και καλό καιρό και, και θάλασσα. Πάει επειδή όντω μπορεί να απτύξει την επιχείρηση. Μπορεί να βρει δουλειέ. Μπορεί να γίνει ένα να αφήσει την καριέρα του. Δηλαδή, έτσι, η Κύπρο πρέπει να γίνει Συγκαπούλ τη Ευρώπη. Το ότι είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μα είναι Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Να Έτσι. Επειδή πλέ, ο ανταγωνισμό που οι άλλε χώρε αυτή τη στιγμή είναι πάρα Και κάνουν το. Η Ελλάδα είστε τις μισές που παράδειγμα, Μόλι βγήκε ο Μητσουτάκη πρωθυπουργό, έκανε το. Δεύτερο, τα πανεπιστήμια. πανεπιστήμια. <Κι> Μόλι βγήκε ο Μητσουτάκη, είδε την Κύπρο που πέτασε, έκανε το. Ακόμα και το PR που ξεκινήσαμε εμεί το 12, το permanent residence τη Visa, ξεκινήσαμε το πριν την Ελλάδα. Και χρόνια μετά το ελοπίσε η Ελλάδα. Το σχέδιο αναπαραβατρισμού, 10 χρόνια. Αν είσαι, αν δουλεύει πάνω από 10 χρόνια στο εξωτερικό, είχε πίσω πλέον στο μισόφορο. Μόλι το κάναμε εμεί ένα χρόνο μετά, κάναμε το Ελλάδα. Δηλαδή η είμασταν πράσινη βίβλο είναι η Σκιφτουέντζα. είμαστε πάρα πολλά σχέδια. Ναι. Αλλά έχουμε ανταγωνισμό πολύ. Ε, τι να γίνει, οι το... ε, ε, shipping 0 φορ. Έλα να κάνει register στην Κύπρο. Τα πλοία σου και τι υπηρεσίε σου με φόρο. φορ. Πόσε εταιρείε shipped έχουν απτυχθεί στην τηλεόραση. πάνω στα πλοία. Πάρα πολλέ. Ε, Μεγάλε εταιρείε κολοσσοί έχουν αντιπροσωπεία μεγάλα γραφεία στη λένεζον. Άρα ε, ε, εγώ λέω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αποσταεύουμε την Κύπρο που είναι τα πλεονεκτήματα, να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε. Και άλλα, το ρίσκο μα, για να απαντήσω είναι ο ανταγωνισμό. Δηλαδή, να έρθει, α πούμε, τώρα η Ελλάδα να κάνει ακόμα καλύτερα μέτρα. Ή η, η Τουρκία. Ή να βρει τα πόδια τη η Αίγυπτο. Και να δει δηλαδή. μια μείωση στο ποσοστό των, των ξένων που αγοράζουν. Έτσι, μπράβο. Και να, να δούμε εταιρείε να φεύγουν. Εντάξει, αγαπούν μα σίγουρα και τεχνολογία και οι φορεξάδε του Διβουλίου που έρχονται στην Κύπρο, μακάρι να συνεχίσουν να έρχονται. Αλλά γιατί ήρθα στην Κύπρο και πήγα στην Κρήτη. Το lifestyle είναι και διάφορα. διάφορα. Ήρθα στην Κύπρο επειδή δώσαμε του και κάποια άλλα πλέον τα... <σταλείσουμε> ναι. ναι. ε, Πρέπει να συνεχίσουμε να διαφασίζουμε και άλλα πρέπει να είμαστε πάντα έναν βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό. Αλλιώ ε, μπορεί να βρεθούμε προεκπλήσεω να, να φεύγουν όλε τι εταιρείε των 2.000, 3.000, 4.000 υπαλλήλων. Μάλιστα. Ε, πριν κλείσουμε, ε, γιατί ένα ε, δώσουμε έναν ή δύο πράγματα τα οποία δεν έχουμε τώρα στην Κύπρο, τα οποία αν θα τα καταφέρναμε να περαστούν σε πολιτικέ όπω αυτέ που αναφέραμε τώρα, θα μπορούσαν να φέρουν ακόμα περαιτέρω ανάπτυξη, κάτι που βλέπει η εξωτερική ασχολή την Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού. Σίγουρα. Καταρχά, μακάρι να πετύχει το σχέδιο προ αυτήν κατοικία. Επειδή όντω πάει καλά το real estate, αλλά υπάρχει κόσμο που λόγω τη αύξηση που είχε τα τελευταία χρόνια και λόγω πληθωρισμού στι κατασκευέ, αλλά και λόγω τη ζήτηση που είπαμε, ο οποίο δυσκολεύεται είναι καλά να υπάρχει και για τι εταιρείε τι μεγάλε των καταστήματων που ψάχνουν καταστάσει για το προσωπικό του για να νοικιάσουν, που δυσκολεύουν. Διακίνητρα η προσυνδικατική, η για νίκη, η για ανάπτυξη, το οποίο αν πάει καλά, όντω να φέρει μια ισορροπία, η οποία εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη. Στην Αγγλία βλέπουμε σχεδόν και στη Γερμανία και παντού. Άρα είναι ένα μέτρο το οποίο είναι να βοηθήσει άλλον το real estate επειδή είναι να γίνεται περισσότερο relocation. Λάστ. Yeah. Περισσότερη εγκατάσταση. Έτσι ε, πρέπει να στηρίξουμε όλοι. Ε, τώρα, όσον αφορά άλλε πολιτικέ που είναι να επηρεάσουν την Κύπρο, ενώ μπορεί, πριν να την πρέπει να σκεφτούμε στη συνέχεια μπροστά από του άλλου για να δούμε κίνητρα και φρονικά αλλά και όχι μόνο σε κόσμο να έρχεται. Ένα πράγμα που δεν έχουμε στην Κύπρο είναι τα λεγόμενα retirement villages, mm -hmm. τα οποία στην Ισπανία πήγαν πάρα πολύ καλά. Η ε, ολόκληρη η Νότια Ισπανία, αν το αυτό, είναι τεράστια communities, τα οποία προσφέρουν ακριβώ έτσι ε, και το άλλο σελίδι σου. Ε, ε, και σύνταξη, έλα ε, δαμέ, ε, θα σου φορολογήσω τη σύνταξη σου. Μην ανησυχά για τίποτε άλλο. Θα γίνει tax resident, θα φορολογικό κάτοικο τη Ισπανία, που ο εισόδημα σου που έρχεται από τη Γερμανία, τη Δανία, την Ολλανδία, την Αγγλία στη χώρα. Άρα είναι το πρώτο. Το δεύτερο να σου προσφέρω μια ποιότητα ζωή, το οποία είναι φτιαγμένη, tailor made για τον κόσμο του να έχει τα σπορτ του, να έχουν τι φυσιοθεραπευτέ του, να έχουν κόσμο να φροντίζει. Τα οποία, έχουμε το, το κλίμα του καιρών, ναι, και ναι, 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 Αλλά ναι. κάτι που δεν έκαναμε ένα ακόμα στην mm Κύπρο -hmm. είναι. Ε, χρειάζεται πρώτα regulation, χρειάζεται μια νομοθετική ρύθμιση. Και oh, να μην νομίζω ότι ο ιδιωτικό τομέα δεν ανταποκριθεί αποκριθεί αν άμα υπάρχει. Oh, no. Πολλά. οι yeah. Κύπροι επιχειρηματίε, το Κύπριο επιχειρήμα έδειξε ότι ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε ε, πρόκληση ή προσπάθεια η πολιτεία με σωστά κινητά δοσπόξη στον Αγίου. Η αλλαγή που γίνηκε στον κατασκευαστικό τομέα τα τελευταία 15 χρόνια, αν το σκεφτεί πώ ήταν τα πράγματα, πώ χτίζαμε, με ποιε διαδικασίε. Είχαμε έξπερ του πύργου. Πλέον έξπερ του πύργου. Τελικά, Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θα τα ξαναβούμε. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το podcast μας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία μας και περισσότερα επεισόδια από το podcast μας στην ιστοσελίδα μας και στα social media μας.